αντιστροφή μέτρηση για την πρώτη φάση χαλάρωσης των περιοριστικών μέτρων άρχισε. Από αύριο οι Λεμεσανοί επιστρέφουν στο παραλιακό μέτωπο της πόλης, το οποίο προσφέρεται και για άθληση. Μία ανάσα πριν από την άρση των περιοριστικών μέτρων. Υπαίθροι χώροι άθλησης, πάρκα και πεζόδρομοι ανοίγουν από αύριο για τον κοινό. Η κάμερα του Α κατέγραψε εικόνες από το παραλιακό μέτωπο. Οι πεζόδρομοι θα είναι στη διάθεση του κοινού, ενώ από αύριο ανοίγουν και κλειστοί χώροι άθλησης. Όπως βλέπετε και στις εικόνες, αρκετοί ήταν εκείνοι που δήλωσαν παρόντες. Από σήμερα, απολαμβάνοντας περπάτημα στη θάλασσα, ενώ κάποιοι βιάστηκαν να παρανομήσουν χρησιμοποιώντας τα όργανα γυμναστικής. Περπάτημα μπαίνουμε καθημερινώς. Πρέπει ο κόσμος να το έχει στο νου του, να βαστά τις αποστάσεις των 2 μέτρων, να φορεί μάσκα όταν πηγαίνει και έχει πολύ κόσμο στα σούπερ, μα οπουδήποτε να ψωνίσει. Πάντα εγώ έτσι κάνω. Εγώ φοβούμαι. Επιστροφή και στη θάλασσα. Από αύριο οι λόμενοι θα μπορούν να απολαμβάνουν το μπάνιο τους, αλλά όχι τις παραλίες. Τα μέτρα χαλάρωσης δίνουν το δικαίωμα σε 2 λόμενους να κολυμπήσουν και να επιστρέψουν στο σπίτι. Και οι ναυαγοσώστες από αύριο επιστρέφουν στην εργασία τους, αφού τις τελευταίες εβδομάδες ο ρόλος τους ήταν καθαρά εποπτικός λόγω των περιοριστικών μέτρων. Από αύριο καλούνται να έχουν στραμμένο το βλέμμα στους λόμενους, οι οποίοι επιστρέφουν στο νερό. Γιατί ο Κυπρίος είναι μαθημένος να κατεβεί στο καφέ να κάτσει, που δεν θα μπορεί να κάτσει στο καφέ. Είναι μαθημένος να πάει στη θάλασσα το καλοκαίρι. Αξίζει να σημειωθεί ότι το τελευταίο 12ωρο πριν από την ισχύ χαλάρωση των μέτρων, ο αριθμός καταγγελιών ήταν αυξημένος, αφού καταγγέλθηκαν 36 άτομα.